Τι γίνεται, ρε Μαρία. Καλά. Συγγνώμη, έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ. Ναι. Πολύ. Είσαι στα πολύ όμορφα. Ναι, στα... Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο γάμος συνήθως τους χαλάει τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί επαναπαυόμαστε ότι έχουμε βρει το άλλο μας μισό. Ναι. Ξέρουμε ότι μετά από το πρώτο διάστημα που δεν στάσαι ωραία στον άλλο, ο άλλος σε δει ωραία όπως και να είσαι και καμιά φορά παρατάμε τον εαυτό μας. Εσύ είσαι στα καλύτερά σου. Εντάξει, και πόσα χρόνια είσαι με το Στέλιο? Συνολικά 5,5 χρόνια. Και παντρεμένη? Σύμφωνο έχουμε κάνει ακόμα. Έχετε κάνει σύμφωνο? Ναι, δεν έχουμε κάνει ακόμα. Το σύμφωνο το κάνετε εδώ ή στην... Εδώ. Πότε το κάνετε το σύμφωνο? Πότε το κάναμε, ρε Γιώργο? Μετά το παιδί ή πριν το παιδί? Μετά, λίγο μετά. Το σύμφωνο το κάνεις για να, επειδή δεν ξέρω, για να πάει το παιδί στο όνομα του μπαμπά, ας πούμε? Όχι. Όχι, όχι. Το κάνεις, το κάνεις γιατί, ξέρεις, για να υπάρχει και ένα, ας πούμε, ότι είμαστε παντρεμένοι για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς και τυπικούς κτλ. Γάμο θα κάνετε? Το σκεφτόμαστε, ναι, θέλουμε. Θες θέλουμε εσύ να κάνουμε θρησκευτικό. Ναι, ναι. Πρόταση γάμου σου έχει κάνει? Ναι, μου έχει κάνει. Σου έχει κάνει, έχει κάνει. Πώς? Μου έχει κάνει μία πρόταση γάμου στην Ελβετία, μία μέρα που περπατούσαμε τυχαία στο δρόμο. Δεν είμαστε και πολύ, ξέρεις. Ρομαντικοί. Ναι, δεν είμαστε. Ένα ζευγάρι έτσι λίγο πιο τρελοζεύγαρο, ξέρεις. Ναι. Είμαστε λίγο. Περπατάτε λοιπόν στο δρόμο. Περπατάμε στο δρόμο. Του είχα πει εγώ 2-3 μέρες πριν, μου αρέσει τέλειο, μα ακόμα δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Με χιούμορ, όπως τα λέω πάντα. Με χιούμορ, όπως τα λέω πάντα. Και μου λέει, και δεν θυμάμαι τι μου απάντησε. Ντάιν, Μαρία, τώρα ηρέμησε. Θα το κάνω κι αυτό. Και έτσι περπατούσαμε σε ένα κεντρικό ανοιχτά δρόμο. Τα μαγαζιά. Ανοιχτά τα μαγαζιά. Στην Ελβετία τα κοσμοτοπολία είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Σωστό, γιατί ο κόσμος. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά. Βέβαια. Ναι. Έχουν λεφτά και είναι ξύπνοι. Λοιπόν, και περνάγαμε και σταματάμε, μπαίνουμε μέσα. Μας ανοίγουν εκεί ένα μικρό μπουκαλάκι σαμπάνια, γιατί καταλάβανε ότι θα αγοράσουμε κάτι. Μονόμετρο. Και ήταν ωραίο, είχε πλάκα. Και έτσι, λίγο ιδιαίτερο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο ναι, ήταν. Ναι, ναι. Άρα πλάκα. Θα παντρευτείτε στην Ελλάδα τώρα, αφού μένετε στην Ελλάδα μόνιμα. Ναι, γυρίσαμε μόνιμα, ναι.